Ισραηλινούς και ο Ντανίλοβιτς που αφήνει στον Ομπράντοβιτς. Δυνατό πάτημα, το follow από τον Τομάσεβιτς, 3-2. Μποντιρόγκα, χαμηλά στον Τομάσεβιτς, 9-5, καταπληκτική πάσα, ασίστ ο Στάινχάουερ και ο Χένεφελ. Τον Μποντιρόγκα έψαξε, βρήκε τον Τομάσεβιτς που πήρε ξανά από τον Ντανίλοβιτς. Ο Μάσεβιτς με διπλή προσπάθεια, 11-5, που το Μάσεβιτς αστόχησε και τώρα Ντανίλοβιτς. Ο Μπράντοβιτς για 3, το rebound από τον Τομάσεβιτς, 13-5, διαφορά. Ο Μπέρκοβιτς, ο οποίος κατάφερε να ανεβάσει τους Ισραηλίτες στην δεύτερη θέση. Τρίτη ήταν τότε η Ιουγκοσλαβία, η σημερινή αντίπαλος των Ισραηλιτών. Η Ιουγκοσλαβία όμως που φτάνει, που ανέβεται και την συντριπτική υπεροχή των Πλάβη στα rebound, 19 έναντι 6 των Ισραηλινών. Εκπληκτική assist προς τον Τομάσεβιτς του Ντανίλοβιτς. Τομάσεβιτς που έχει φτάσει τους 14 πόντους, κοιτάξτε ξανά, προσποιήθηκε έξοχα ο Ντανίλοβιτς. Ο Ντίβατς γύρισε μπροστά στον Στάινχάουερ, ο Τομάσεβιτς ήρθε από πίσω να κάνει το follow, φτάσει τους 10, το πρώτο του καλάθι. Ενώ βλέπετε και τα ποσοστά έξω από τη γραμμή των 6-25, ότι λέγαμε λίγο πριν, ένα στα 10 Ιουγκοσλάβοι. Καλύτερα τα πράγματα για τους Ισραηλινούς. Ο Τομάσεβιτς ήρθε, πήρε το rebound και πέτυχε ένα. Ο Τομάσεβιτς έκλεψε και κατεβάζει μπάλα το coast to coast από τον Ντέγιαν Τομάσεβιτς που φτάνει τους 20 πόντους. Ο Μάσεβιτς αναλαμβάνει να κατεβάσει την μπάλα, η assist στον Ντανίλοβιτς, 95-71. Η Ιουγκοσλαβία πατάει γκάζι βλέποντας τους Ισραηλινούς να προσπαθούν να επιστρέψουν και ανεβάζει τη διαφορά ξανά.